ξεκίνησε εδώ πέρα, ψήνουμε τον Αβελία. Ψήνουμε κανονικά, όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη και να είμαστε πάντα καλά και υγεία. Τι ώρα ξεκινήσατε να ψήνετε, τι ώρα ψήνετε. 9 ώρα τα βάλαμε. Νωρίς. Άργιος, να μας πάρει ώρα. Πάλι και φέτος το Πάσχα ιδιαίτερο. Οικογενειακά είστε, πώς είστε εδώ πέρα. Είμαστε 9 άτομα εδώ, οικογένεια είμαστε. 8 άτομα. Τρίτε τα μέτρα, πολύ στενή. Αυστηρά με τα μέτρα, ναι, εντάξει. Προσαρμόζουμε σύμφωνα με τα νέα μέτρα. Ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο. Και εσείς βλέπω σήμερα εδώ τον Αβελία, τον ψήνουμε κανονικά, ε? Κανονικά, τι, κανονικό εδώ. Δεν αλλάζει τίποτα για τον Έλληνα. Με τίποτα, ό,τι θέλουν να σκάνε αυτοί. Πέρα είστε όμως οικογενειακά, βλέπω. Οικογενειακά, πάντα, πάντα. Τα μέτρα προσέχετε, εννοείται. Δεν βλέπεις. Μάσκα δεν φοράω, αλλά... Είναι μεταξύ σας. Μέσα από τα κάγκελα είμαι, δεν μπορεί να με κάνει αστυνομία τίποτα. Τι ώρα ξεκινήσετε το να ψήνετε? 8 η ώρα έβαλα φωτιά. 9 τα έβαλα πάνω. Βλέπετε, έχουν και η μουσική και οι γείτονες. Ο γείτονα, τι σου είπα προηγουμένως, τον πονάει εδώ πέρα, λέει, ώσπου να βγουν τα αρνιά. Μετά πυρδίκι, θα χορεύω, την νητιά. Του χρόνου εύχεστε να είναι περισσότερα τα άτομα, μεγαλύτερη χρονιά. Ήρθα να έρθει η κόρη μου από τη Λάρισα. Απαγορεύτηκε 15 Μαΐου. Οπότε δεν μπορεί να έρθει και γι' αυτό είστε τόσο. Τίποτα. Από 15-20 Μαΐου, 21 που γιορτάζω, άλλο αρνί τώρα πάνω. Έχουμε, δεν έχουμε. Και εδώ ψήνεται τον Αβελία κανονικά, Κάθε χρόνο εδώ μέσα. Κάθε χρόνο. Ναι. Και φέτος διαφορετικό όμως το Πάσχα. Τηρείτε τα μέτρα οικογενειακά. Οικογενειακά κάθε χρόνο είμαστε. Την ίδια παρέα έχουμε. Τι ώρα ξεκινήσατε να ψήνετε? Έχουμε τις 7 η ώρα. Από 7 η ώρα νωρίς, ανάψουμε τη φωτιά, να βάλουμε το αρνί. Σιγά σιγά. Εδώ, χωρίς μουσική δεν γίνεται. Κρασάκι. Κρασί και μπύρα. Κρασί και μπύρα. Ναι. Το πασχαλιάτικο τραπέζι γεμάτο και εσύ και φέτος. Κάθε χρόνο, το ίδιο. Χρόνο, ναι. Και το αρνί δικό μου. Και το αρνί και ναι, ντόπιο. Τώρα είστε στην διαδικασία να το ετοιμάσετε, όλα. Όλα εδώ. Όλα, έτοιμα. Έτοιμα. Χρόνια πολλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά, με υγεία και με χαρά. Αυτό, να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Υγείς και του χρόνου εδώ πέρα. Και του χρόνου, να είμαστε γυροί. Και εσείς εδώ, οικογενειακά, τηρείτε τα μέτρα. Τι να κάνετε. Τι να κάνετε, πάμε ποθενά. Έχουν σωρό παιδιά, κανένας δεν έχει έρθει εδώ. Μπορούν να έρθουν, Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια. Και έτσι κάνουμε... Εδώ, πολύ στενά οικογένεια. Κουνιακό το τραπέζι θα το κάνουμε. Το τραπέζι όμως τα έχει όλα, μάθαμε. Ναι, εντάξει. Όχι. Τι έχει δηλαδή το αρνί, σαλάτα. Έχουμε ταρνάκι, έχουμε το κουκουρέτσι, έχουμε τα βγούτσκα μας, έχουμε, πώς το λένε, τις γαρδούπες μας. Τα έχουμε όλα. Δεν μας λείπουν τίποτα, εντάξει, από αυτά. Έχουμε τ' άλλο το μας έγερτο και δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Να είστε καλά και καλή η Ανάσταση να και, και το χρόνο. Βλέπουμε, περιμένεις πώς και πώς το αρνί να φας. Ναι. Εδώ με την οικογένειά σου. Ναι. Λίγοι και καλοί, Λίγοι δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει, οικογενειακά όμως, και φέτος. Ναι. Δεν αφήνουν παραπάνω άτομα φέτος, Μπορεί να έρθει και η θεία. Εσείς τι ώρα σηκωθήκατε για να φτιάξετε το αρνί? Εγώ σηκώθηκα 8 και 6. Οι άλλοι σηκώθηκαν 6:30 για να φτιάξουν και το αρνί. Εσύ όμως βοηθάς, Ναι. Περιμένεις και το πασχαλινό τραπέζι, τι θα φάτε? Αρνί, κουκουρέτσι, θα σπάσουμε τα αυγά και θα φάμε και σαλάτα. Όλα δηλαδή τα έχει το πασχαλινό τραπέζι. Πάσχα, κανονικά τον Αβελία, ψήνουμε. Κανονικά, βέβαια, σήμερα το καλή μέρα. Χριστός Ανέστη, σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά του χρόνου χωρίς κορονοϊό, παιδιά, και χωρίς μάσκες. Ακριβώς. Και να μην χαθούν άλλες ψυχές, είναι κρίμα από το Θεό. Είναι οικογενειακά και φέτος όμως το Πάσχα, και φέτος, βεβαίως, οικογενειακά. Προσέχετε, τηρείτε τα μέτρα κι εσείς. Βεβαίως, βρίσκεται βοήθεια, κάνουμε. Κανονικά, βέβαια, όλα. Τι ώρα ξυπνήσατε για να ετοιμάσετε τον Αβελία το τραπέζι? Τι είπατε? Τι ώρα ξυπνήσατε για να ετοιμάσετε όλο το πράγμα? 7 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα ξυπνήσατε. Βεβαίως, 7 η ώρα το πρωί. Το πασχαλινό τραπέζι έτοιμο, τα έχει όλα μέσα, τι έχει? Το αρνί. Τυρί, σαλάτα. Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε να φανταστείτε. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Ο Έλληνας και τον κορονοϊό δεν το χάνει το Πάσχα του, Όχι, εντάξει. Είπαμε μια μέρα να το ζήσουμε, ναι, κάπως διαφορετικά. Σήμερα εδώ ψήνουμε τον Αβελία κανονικά, ο Έλληνας δεν το μέρες χάνει. Μέρες που είναι, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, θα θέλαμε να ευχηθούμε
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλον τον πλανήτη, στους ανθρώπους που αυτή την ημέρα εργάζονται και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο, στους γιατρούς, προσωπικό και νοσηλευτές, με τα πρώτα πράγματα που έχουμε αντιμετωπίσει βάσει του COVID-19, είναι λίγο πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, είμαστε οικογενειακά, δεν ξεπερνούμε βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλου, φυλαγόμαστε για να μπορούμε να έχουμε και συνέχεια. Θα ήθελα... Δεύτερο Πάσχα έτσι όμως, ε? Ευτυχώς φέτος θα είναι, είναι λίγο καλύτερα από ότι πέρυσι, γιατί πέρυσι ήταν ακόμη πιο άσχημα. Πιστεύουμε του χρόνου να γιορτάζουμε πάλι όπως γιορτάζαμε τόσα χρόνια την Ανάσταση του Κυρίου. Θα ήθελα και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους που και αυτή τη στιγμή εμείς μπορεί να ψήνουμε την οβιλία, το κοκορέτσι, να πίνουμε και ένα κρασάκι παραπάνω. Κάποιοι συνεχίζουν να είναι στον τόπο εργασίας τους. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ καλό μήνα, καλή εργατική πρωτομαγιά, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αν και η πρωτομαγιά κολλήθηκε αργία, και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι αργία, είναι απεργία και είναι ένα δικαίωμα των εργαζομένων. Και πάλι θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία και του χρόνου να είμαστε όπως ήμασταν τόσα χρόνια πριν τον κορονοϊό. Να ρωτήσω, εσείς τι ώρα βγήκατε να ψήσετε εδώ τον Οβελία, από το πρωί, γνωρίς το πρωί, ε? Ξεκινήσαμε κατά τις 6.30 ώρα, με το αρχικό πρώτα το καφεδάκι, σιγά σιγά βάλαμε την ψησταριά, τα κάρβουνα, κάποια προεργασία έχει γίνει από χθες το απόγευμα. Και κατά τις 8 η ώρα ξεκινήσαμε και βάλαμε τον οβιλία. Πιστεύω σε κανένα μισάωρο να αρχίσουμε σιγά σιγά να το βγάζουμε. Έτοιμο και να το τραπέζι το πασχαλιάτικο. Έτοιμο, δόξα τω Θεώ, δεν λείπουνε. Αυτά ακριβώς. Όσο και να θέλουν να λένε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, θα λέμε πάντα χίλιες δόξες ο Θεός, γιατί αφού υπάρχει ο οβιλίας, είναι πλούσιο το τραπέζι. Ωραία.